Κατέβηκα και στάθηκα στις σκάλες για να δω. Μήπως κανένας άνθρωπος με γύρευε από κάτω και δεν τολμούσε να ανεβεί γιατί ντρεπόταν. Μα δεν είδα ούτε εκείνα τα γνωστά παλιόπαιδα που συνηθίζουνε για αστείο να χτυπάν τις πόρτες προτού να φύγουν τρέχοντας και να χαθούν στο δρόμο. Βρισκόμαστε στο χώρο της έκθεσης «Χειρόνακτες», εργαστήρια λέξεων σχεδίων εικόνων, που στηρίζεται ή μάλλον γίνεται με αφορμή το βιβλίο μου, το εργαστήρι του συγγραφέα, το εργαστήρι του αρχιτέκτονα και μια συνομιλία με τον Άννο Γαλαωρίτη, όπου διαπραγματεύεται τη σχέση της λογοτεχνίας με την αρχιτεκτονική. Την έκθεση μετατρέπεται σε ένα χώρο πειραματικό συνάντησης της λογοτεχνίας με την αρχιτεκτονική και συνομιλίας των δημιουργών τεχνητών. Ο χώρος της έκθεσης καλύπτεται από κολλάζ εικόνων και κειμένων, από κατασκευές, προβολές και ήχους και μεταξύ άλλων θέλει να αποδείξει ότι τελικά ανάμεσα στις τέχνες δεν υπάρχουν στεγανά, όπως επίσης ανάμεσα στη γραφή και στο σχέδιο, μια πολύ παλιά σχέση η οποία επανέρχεται στη σύγχρονη εποχή, στο νέο ψηφιακό περιβάλλον και πραγματικά θέτει με νέους όρους αυτή τη σχέση γραφής και σχεδίου, λόγου και εικόνας. Παντού μπροστά μου απλώνονταν μια ερημιά από σπίτια, μια πολιτεία πανμέγιστη και εντελώς αθόρυβη, χωρίς κίνηση καμιά σ' όλες τις λεωφόρους. Ήταν κλειστά τα μαγαζιά, τα ζαχαροπλαστεία, πολλές πατημασιές αλλά χωρίς διαβάτες και ακρογιαλιές, μα πουθενά κανένας δεν λουζόταν. Ώστε ο κόσμος άδειασε, σκέφτηκα με ανακούφιση, και γύρισα στο σπίτι μου και χτύπησα την πόρτα. Ο χώρος αυτός θα μπορούσε να είναι η εμπειρία ενός χώρου που παραπέμπει στη σύγχρονη πόλη, που είναι ένα πολύγλωσσο χάος από εικόνες και σύμβολα. Θα μπορούσαν να είναι οι προσώψεις ενός δρόμου, όπου οι τοίχοι υποχωρούν και φαίνονται πίσω από τους τοίχους τα εργαστήρια των δημιουργών τεχνητών, όπως αυτό το παράθυρο ενός ποιητή που συμμετέχει στην έκθεση, του Νάνου Γαλαωρίτη, όπου συνυπάρχουν μέσα σε αυτό χειρόγραφα ποιημάτων, εικόνες, κολλάζ και σχέδια. Αυτή η έκθεση, αυτός ο χώρος, θα μπορούσε να είναι μια πόλη και ταυτόχρονα ένα ανοιχτό βιβλίο. Γιατί όπως λέει ο Ίταλο Καλβίνο, ακόμη και ένα βιβλίο είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί ο αναγνώστης να μπει μέσα, να τριγυρίσει, ίσως να χαθεί, αλλά θα πρέπει στο τέλος να βρει μία ή και πολλές εξόδους για να διαφύγει. Εδώ είναι το φράσμα από το εργαστήρι ενός αρχιτέκτονα, ο οποίος όπως ένας συγγραφέας φτάνει στο τελικό του έργο μέσα από τα χειρόγραφα προσχέδιά του, έτσι και ο αρχιτέκτονας φτάνει μέσα από μια διαδικασία συνδυομαδαρίων εργασίας
Και συγκεκριμένα εδώ διαπραγματεύεται αυτή την έννοια της ανθρώπινης κατοίκησης, το σπίτι σύμπαν, έναν πολύ μικρό χώρο, ο οποίος όμως παράλληλα διαπεράται από όλα τα ρεύματα του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου. Το σπίτι σύμπαν, καταφύγιο και προσκήνιο. Χρησιμοποιώ τους του Αρέν σαν μια μεταφορά στο σύγχρονο κόσμο.